Η απόβαση Αγγλογάλων στη Θεσσαλονίκη υπό τον στρατηγό Σαράγη τον Οκτώβρη του 1915 εγκαινιάζει μία από τις δραματικότερες περιόδους της νεοελληνικής ιστορίας. Η επιχείρηση οφειλόταν σε εισήγηση του Βενιζέλου, που επεδίωκε την έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο, φέρνοντας τον Κωνσταντίνο πρωτετελεσμένων γεγονότων. Σε πρώτη φάση, ο Κωνσταντίνος ευνηδιάζεται και αναγκάζεται να συγκατατεθεί. Όταν τελικά η Παναχωρή είναι αργά, οι Αγγλογάλοι έχουν κιόλας αποδεχτεί την πρόταση. Προηγουμένως όμως χρειάζεται μία επίδειξη εθνικής ευαισθησίας. Ο Βενιζέλος διαμαρτύρεται για την παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας και οι σύμμαχοι δηλώνουν πως ενεργούν ως προστάτηδες της Ελλάδος δυνάμεις. Στην ουσία οι Γάλλοι θέλουν να στηρίξουν τον Βενιζέλο που τον θεωρούν ως εγγύηση της ελληνικής συμμετοχής στον πόλεμο. Όμως μετά την πρώτη μέρα της απόβασης ο Βενιζέλος δεν είναι πια πρωθυπουργός. Οι Άγγλοι δυσπιστούν. Για να εξασφαλίσει τη δυναστεία του, ο Κωνσταντίνος ανέχεται την απόβαση, αρνείται όμως να βοηθήσει τη Σερβία. Αρνείται ακόμα και όταν οι Άγγλοι τον δελεάζουν με την προσφορά της Κύπρου. Η προσφορά αποσύρεται. Η ατμόσφαιρα βαραίνει. Οι σχέσεις της κυβέρνησης με τον καχύποπτο Σαράγη γίνονται δύσκολες. Ωστόσο, η απόβαση συνεχίζεται. Αλλά μια εκστρατεία που αναλαμβάνεται χωρίς πλήρη στρατιωτικό σχεδιασμό είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Περιχαρακωμένα γύρω από τη Θεσσαλονίκη τα συμμαχικά στρατεύματα αποτελματώνονται σε μικροεπιχειρήσεις, μη κατορθώνοντας να σώσουν τη Σερβία από τους Βουλγάρους και εξασφαλίζοντας με την αδράνειά τους τον τίτλο «Περιβολάριδες Θεσσαλονίκης».